Mm. Λοιπόν, μαζί μα είναι ο πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλή, ο κύριο Μανώλη Αλυφιαράκη. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Σας. Και ο κύριο Μιχάλη Καθαράκη είναι ο διευθυντή λοιπόν, του ΙΣΑΕΚ. Προσέξτε, είναι ιδιωτική σχολή. Ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σας. Δεκαράκι στο νερό. <laughs> <laughs> Περίπου. Περίπου. <laughs> 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 Τέλεια. <laughs> λοιπόν, λοιπόν, και κοιτάξτε τώρα τι μέρα αποφασίσαμε να τα πούμε. Μια μέρα που ξεκινούν οι πανελλαδικές. Ε, και είναι yeah. ακριβώ. σήμερα ξεκίνησαν οι Πανελλαδικές και μάλιστα στα ΕΠΑΛ και τα παιδιά είναι σε μια περίοδο που είναι πολύ στριμωγμένα με την έννοια του ότι θεωρούν ότι οι Πανελλαδικές, η αρχή και το τέλος. Ισχύει αυτό? Πόσες εναλλακτικές? Ε, μου δίνετε το λόγο? Βεβαίω. Ναι. Ε, λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά. Mm. Ξέρουμε την αγωνία του, αλλά... Από εμπειρία θα πούμε και εμεί ότι δεν είναι το μοναδικό και το πρωτεύον στη ζωή του. Mm -hmm. ε, υπάρχουν και άλλα και θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες ακόμα. Ε, εγώ θέλω να πω τώρα εντελώ στοιχεία βέβαια που γίνεται σήμερα αυτό. Πραγματικά. Ε, αλλά θέλω να πω ότι και έχουμε διαπιστώσει στην αγορά ότι και αυτό είναι που ενδιαφέρει κάποιον, κυρίω α πούμε, δηλαδή το τι θα ακολουθήσει στι σπουδέ του και πώς αυτά θα σε διαστούν με τον επαγγελματικό του βίο. Και νομίζω ότι καλύβουμε ένα κενό το οποίο υπάρχει σήμερα στην κοινωνία σαν επιμελητήριο και σαν τεχνικές σχολές του επιμελητηρίου Ιρακλείου, το οποίο έχει να κάνει με την έλλειψη προσόντων ανθρώπων στην αγορά εργασίας. Mm -hmm. ε, αντιλαμβανόμενοι λοιπόν όλο αυτό το οποίο γίνεται, ε, προσπαθούμε, προσπαθήσαμε και προσπαθούμε ε, και νομίζω ότι το κάνουμε και με πολύ καλό, έτσι με επιτυχία θα έλεγα, έτσι να καλύψουμε τα κενά αυτά που υπάρχουν μεταξύ της επιχειρηματικότητας Κυρίως και των απασχολουμένων. Mm -hmm. ε, δυστυχώς λείπει από την εκπαίδευσή μας αυτή η τεχνική κατάρτιση, η τεχνική εκπαίδευση. Και κάπου και εμεί στο επιμελητήριο το είδαμε και εκτό αυτό που κάνουμε τώρα και 50 χρόνια, 70 χρόνια μάλλον από το 1950. Μεγάλη παράδοση. Είναι κ. μεγάλη κ. παράδοση Λέψτε. και θέλω να πω ότι ίσω είναι το μοναδικό, από ό,τι ξέρω, είναι το μοναδικό επιμελητήριο στη χώρα uh -huh. το οποίο ακολουθεί αυτή τη γραμμή πιστά ε, μέσα, ας πούμε, στη διάρκεια 70 χρόνων. Ε, και θέλω να πω ότι σε αυτό το κομμάτι ε, προσπαθούμε να δώσουμε διέξοδο. Διέξοδο πραγματική, γιατί αυτοί οι οποίοι θα ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι έχουν εξασφαλίσει και μια επαγγελματική έτσι, αποκατάσταση. Ένα λεπτό Κάτι... τώρα, Πρόεδρε, να τα βάλουμε ναι. σε μια σειρά. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, τώρα έχει αλλάξει τίτλο. Είναι η ΙΣΑΕΚ. Τι σημαίνει αυτό το ΙΣΑΕΚ. Ξέρω ότι άλλαξε από την νομοθεσία, θα σα τα πει ο κ. Καθαράκη καλύτερα. Ναι. Τι είναι το ΙΣΑΕΚ, λοιπόν, κύριε Καθαράκη και ποιο είναι ο σκοπό του τελικά. Όπω όλα τα πράγματα, ξανάρχονται στη μόδα και ξαναφεύγουν mm. από τη μόδα διάφορε έννοιε και λογικέ. Εμεί, αν δείτε τον τίτλο, μα λέει Τεχνικέ Σχολέ Επιμελητηρίου Ηρακλείου και αυτό το λέμε από το 1950. Άρα, εμεί πάντα ΙΣΑΕΚ ήμασταν. Mm -hmm. Δηλαδή, πάντα ΙΕΚ ήμασταν. Πάντα Ιστιτούτο Επαγγελματική Κατάρτισης ήμασταν. Στην πορεία, γίναμε και κέντρο επαγγελματική Κατάρτισης. Και μετά αυτό έγινε κέντρο διαβίου μάθηση. Και αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα... μετά από λίγο θα είμαστε όλοι ζαλισμένοι. <ΣΛΗ> Γιατί αυτέ οι σχολέ έγιναν κάτι, έγιναν κατε, έγιναν ΤΕΗ, mm. .E., έγιναν ΑΤΕΗ, mm. .E., έγιναν πανεπιστήμια. Με λίγα λόγια όμω, για να μείνουμε στην ουσία, όπω πολύ σωστά ανέφερε, ανέφερε και ο πρόεδρο πριν, συνήθω λέμε στην Ελλάδα ότι είμαστε μια εναλλακτική των πανεπιστημίων mm. ή συζητάμε τι εναλλακτικέ έχουν τα παιδιά που δίνουν εξετάσει. Δεν είναι όμω αυτή η πραγματικότητα. Ίσως η εναλλακτική να έπρεπε να είναι το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, ποια εναλλακτική. Η εναλλακτική του να μπορέσει ένα άνθρωπο να βρει το δρόμο του στην αγορά εργασία και να κάνει αυτό που του αρέσει στη ζωή του. Που δεν είναι, πιστέψτε με, πάντα το πανεπιστήμιο. Γι' αυτό βλέπετε ότι έχουμε αιώνιου φοιτητέ. Βλέπετε ότι έχουμε ανθρώπου οι οποίοι τελειώνουν και έτερο απασχολούνται, που είναι κανόνα. Mm. Έχουμε ανθρώπου που δεν αμείβονται καλά, γιατί παρόλο που έχουν προσόντα πρέπει να φύγουν στο εξωτερικό για να ασκήσουν, για παράδειγμα, την ιατρική, το υπέρτατο τον υπέρτατο στόχο κάθε ελληνική οικογένεια, α πούμε, κατά τα άλλα, ή φτάνουμε στο σημείο να περιμένουμε να τελειώσουν οι Πανελλήνιες να δούμε ποια παιδιά πέρασαν ή δεν πέρασαν και μετά να δηλώσουν τα παιδιά στα ΙΣΑΕΚ ή στα ΙΕΚ σήμερα. Και αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί δεν υπάρχουν αξιόπιστε λύσει στην αγορά. Γιατί η ελληνική οικογένεια θεωρεί ότι υπάρχει ένα δομημένο σύστημα που λέγεται Πανεπιστήμιο, και μετά τι άλλο. Πού να πάει το παιδί μου, Να πάει σε ένα επαγγελματικό σύστημα που είναι ασαφέ και αβέβαιο. Αυτή λοιπόν την ανάγκη ήρθαμε να καλύψουμε εμεί, σαν επιμελητήριο, να ιδρύσουμε δηλαδή ένα μη κερδοσκοπικό σύστημα που ακούει την αγορά, που δικτυώνει του ανθρώπου του μέσα στην αγορά, που φροντίζει τα παιδιά που έρχονται σε εμά, και στο τέλο τη ημέρα είναι κομμάτι το ίδιο τη αγορά, κάνοντα εκπαίδευση. Και εδώ τώρα κουμπώνει η επόμενη ερώτηση. Ε, Πόσο κόσμο λοιπόν, πόσοι έχουν περάσει, πόσοι καταρτιζόμενοι από τι τεχνικέ σχολέ του επιμελητηρίου τα, αυτά τα τελευταία χρόνια, και το το, γιατί εδώ είναι τα μπακέρα. Σε τι ποσοστό κυμαίνεται η επαγγελματική αποκατάσταση, διότι αυτό είναι το ζητούμενο. Ε, ναι, ναι. Αν, αν μιλήσουμε για στατιστικά, από τι τεχνικέ σχολέ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κάθε ε. χρόνο περνάνε γύρω στι 2.500 άνθρωποι. Και παίρνουν εκπαιδεύσει, πιστοποιήσει, βεβαιώσει. Βεβαιώσει κατά κανόνα, γιατί είμαστε στη μη τυπική εκπαίδευση. Οι οποίε του οδηγούν μετά σε δουλειά στην αγορά. Δηλαδή, όσοι τελειώνουν, κάνουν κάτι που το έχει ανάγκη η αγορά για να βρουν αμέσω δουλειά. Άρα λοιπόν η επαγγελματική αποκατάσταση μέσα από αυτά τα συστήματα θεωρήστε ότι είναι δεδομένη. Γιατί έρχεται να καλύψει μια πολύ συγκεκριμένη ανάγκη τη αγορά. Δεν είναι δηλαδή ένα θεωρητικό σύστημα το οποίο εκπαιδεύει για κάτι που ίσω εμφανιστεί ανάγκη στο μέλλον. Άρα λοιπόν ε, αυτό συμβαίνει και είναι μια ζώσα πραγματικότητα. Τώρα, αν ρωτάτε τον αριθμό, έχουν περάσει πάνω από 20.000 άτομα την wow. τελευταία ετία. αιτία. Έτσι τα νούμερα είναι αρκετά μεγάλα. Ε, είναι μεγάλα, <laughs> την τελευταία 20 ετία. Κοιτάξτε, και το επιμελητήριο είναι ένα μεγάλο οργανισμό. Έχει 20.000 μέλη, καταλαβαίνετε, δηλαδή, ένα να εκπαιδεύσουμε για κάθε επιχείρηση. <Του> είμαστε, έχουμε... <Του> το είμαστε Τώρα, έτσι, έτσι, αυτό το γεγονό είναι που σα βοηθάει και στο μετά τη εκπαίδευση. Δηλαδή, ε, στην αυτό, επαγγελματική είναι, ναι, αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Δεν είναι όμω το μόνο. Είναι όμω αρκετά σημαντικό εμεί το να μπορέσουμε έτσι να διασυνδέσουμε τα άτομα τα οποία τελειώνουν ένα ΙΣΑΕΚ μετά από δύο χρόνια, δυόμιση χρόνια, έτσι με την αγορά εργασία. Ε, γιατί ξέρουμε και τις ανάγκες από την άλλη. Είναι μέλη μας, είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι σύμβουλοι του επιμελητηρίου σήμερα έτσι. Mm. και οι οποίοι ζητούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Ας σούμε, που Θεωρούν ότι υπάρχει ας σούμε, έτσι, ανάγκη μεγάλη. Ε, και αυτό το θεωρούμε, τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε και για το επόμενο διάστημα, ότι θα είναι μια σίγουρη και επαγγελματική αποκατάσταση. Mm. Εγώ τώρα βλέπω και πολλέ ειδικότητε. Mm. Αν, αν σκεφτώ αυτό που λέτε, που δεν το έχω σκεφτεί ότι μα λείπουν τόσο πολύ. Διαβάζω, για παράδειγμα, τεχνικό σωρτοπία ζαχαροπλαστική ισχύει, βεβαίω και μάλιστα έχουμε ιδρύσει τη Σχολή Αρτοπία Κρήτη, που είναι πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα, με σύνδεση με τη σχολή τη Φραγκφούρτη και μετεκπαίδευση από εκεί. Όπω επίση, που προφανώ δεν θα το ξέρετε, έχουμε συνεργασία με το Επιμελητήριο τη Φραγκφούρτη και εκπαιδεύουμε γύψω και ξηρά δόμηση και άλλα πολλά άλλα αυτά είναι στο ΚΕΚ. Στο ΙΕΚ τώρα, στο ΙΣΑΕΚ, στο ΚΕΔΙΒΗΜ. Λέξαμε να Είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό. Πρέπει να τα λέμε, γιατί αυτά τώρα μπαίνουν στη ζωή μα. Καλά το κάνετε βέβαια. Στο ΝΙΝ λοιπόν ΙΣΑΕΚ, πρώην ΙΕΚ, η ειδικότητα είναι αρτοζαχαροπλαστική, δηλαδή και αρτοπία και ζαχαροπλαστική. Τα άτομα αυτά εκπαιδεύονται πάνω σε συστήματα που είναι απόλυτα βιομηχανικά, είναι απόλυτα επαγγελματικά. Η έμφαση μας πάντα ήταν εκεί, Τελειώνοντας δηλαδή κάποιο. Καταρχήν, έχουμε, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πούμε, έχουμε τεράστια ζήτηση στου αποφύτου. Δηλαδή, μακάρι να είχαμε 100 παιδιά τώρα, θα βγαίναν όλα στην αγορά να πιάσουν αμέσω δουλειά Αλήθεια. και με καλού όρου εργασία, γιατί οι επιχειρήσει δεν βρίσκουν και φοβούνται μην του φύγουν. Πολλέ φορέ, μάλιστα, μια επιχείρηση κλέβει από του άλλου για 100 και 200 ευρώ. Ναι. Έτσι, έχουμε τέτοιε καταστάσει στην αγορά. Καλό αυτό ήταν... για του εργαζόμενου, βέβαια. Ε, ε, ο ανταγωνισμό είναι καλό πράγμα. πράγμα. Η άμυλα, να το πούμε πιο σωστά, είναι καλή. Όσο υπάρχει, υπάρχει ζήτηση. Η αγορά αυτορυθμίζεται και βοηθάει τα πράγματα, βέβαια, βάζοντα και κάποια όρια και έχοντα μια παρακολούθηση. Και αυτό είναι και ο ρόλο του επιμελητηρίου σε κάποιε uh -huh. από τις περιπτώσεις αυτές. τι περιπτώσει αυτέ. Τι άλλε ειδικότητε έχουμε, δηλαδή τι άλλο θα ε, εκτός εκτό από αυτό. Από... Έχουμε τα κομμάτια του χορέκα, όλα, δηλαδή τη μαγειρική. Έχουμε μετά κομμάτια τη σχεδίαση ε, διακόσμησης εσωτερικών χώρων, κτλ. Έχουμε θέματα διοίκηση επιχειρήσεων, ηλεκτρονικά, ηλεκτρολόγου. Λόγω στο πρακτικό κομμάτι. Και δηλαδή. στο πρακτικό κομμάτι σε όλα. Οι ειδικότητε είναι γύρω στι 200. Wow. Οπότε, αν αρχίσουμε να συζητάμε τώρα θα... δεν θα τελειώσουμε. Τώρα, το mainstream τη αγορά είναι περίπου 18 ειδικότητε. Ορισμό. Που... Έ... Ο τουρισμό όλο το κομμάτι του χορέκα mm -hmm. έχει μέσα, δηλαδή έχει πρακτόρευση, έχει τα κομμάτια τη γραμματεία, τη διαχείριση, του booking. Mm -hmm. Όλα αυτά σαν ειδικότητε υπάρχουν μέσα στη σχολή και είναι αυτά τα αντικείμενα που είναι η καθημερινότητά μα πλέον. Μάλιστα. Και καταλαβαίνετε, για μια τουριστική αγορά όπω είναι η Κρήτη, mm. έτσι που είναι η πιο ανεπτυγμένη, θεωρώ, στην Ελλάδα, ε, όχι μόνο, mm. και παγκόσμια θα έλεγα. Έτσι, είναι ένα αρκετά ελκυστικό λόγο με κάποιοι να ακολουθήσουν αυτή τη. Και τώρα, ιδίω, κύριε Πρόεδρε, παίζει ρόλο και τα μεγάλα έργα στην Κρήτη. Ε, ρόλο. Ναι, και ναι. το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Εδώ μα λένε ότι δεν βρίσκουν ηλεκτρολόγου γιατί πάνε όλοι στον στο έτσι, μας, έτσι, στο, έτσι, ναι, ναι, στο ναι, Καστέλι. Ναι, ναι. και ο Βουάκ ναι, 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 τα μεγάλα ναι, ναι. έργα. Ναι, θα υπάρξουν βέβαια. Θα υπάρξει έτσι, μια έξαρση πούμε, στη ζήτηση uh oh. αρκετών επαγγελμάτων και αυτό. Το βλέπουμε και εμεί, γι' αυτό έτσι και τι προσπάθειέ μα να κατευθύνουμε κόσμο προ αυτή την κατεύθυνση. Γιατί, κοιτάξτε, σήμερα δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Δεν υπάρχουν ειδικευμένοι εργαζόμενοι. Mm -hmm. Καταλαβαίνετε. Είναι το δεύτερο μεγάλο πούμε, πρόβλημα. Και όμω είμαστε σε μια χώρα. Δεν υπάρχουν ούτε εργαζόμενοι, είναι... βέβαια, αλλά ούτε και ειδικευμένοι. Yeah. Αλλά σκέψτε, σκεφτείτε όμω ότι ένα εργαζόμενο μπορεί να το φέρει σήμερα από κάπου και να δουλέψει την άλλη Τι θα δουλέψει, Αν δεν, αν δεν εξειδικευτεί yeah. και yeah. να έχει μια άρτια έτσι, επαγγελματική κατάρτιση, Καταλαβαίνετε ότι δεν θα προσφέρει. Τελικά, ας πούμε, στην ανταγωνιστικότητα των mm. επιχειρήσεων, mm. που είναι το ζητούμενό μα. Είναι λίγο παράδοξο, βέβαια, αυτό με δεδομένο ότι είμαστε σε μια χώρα που κυνηγάμε τα πτυχία. Πώ γίνεται από τη μια μεριά mm. να κυνηγάμε Είμαστε όλο τη θεωρία. Ε? Να σα δώσω και ένα τραγικό δεδομένο. Mm. Mm. Ε, το 35 περίπου εκατό των εισακτέων στα παλιά ή εξημερινά ΙΣΑΕΚ, καλά το είπαμε, είναι mm. απόφοιτοι πανεπιστημίων. Mm. Έχουν τελειώσει, δηλαδή, ένα πανεπιστήμιο και προκειμένου να βρουν μια δουλειά, πηγαίνουν άλλα δύο χρόνια σε ένα. Ε, η ΣΑΕΚ uh -huh. μαζί με το μισό χρόνο της πρακτικής, για να μπορέσουν μετά να γίνουν ε, τεχνίτε, επαγγελματίε τεχνικοί. 35% είπατε. Περίπου ένα στου τρει δηλαδή έχει τελειώσει πανεπιστήμιο. Καταλαβαίνετε. Mm, Σπατάλη πόρων, χρόνου, yeah, yeah. εισοδήματο, οικογένεια για κάτι που αν από την αρχή ο άνθρωπο αυτό το ακολουθούσε, που είναι αυτό που τον γεμίζει, αυτό που τον ενδιαφέρει, αυτό που είναι η τελική του καθημερινότητα mm. ω ουσία. Θα γλιτώναμε πολλά πράγματα. Και εδώ έχει μεγάλο ρόλο η πληροφόρηση που δίνεται στα νέα παιδιά, ο επαγγελματικό δηλαδή προσανατολισμό, στο επίπεδο αυτό που εμεί και αυτό, μέσα δηλαδή από τι δομέ τι δικέ μα, έχουμε μια σταθερή καθοδήγηση προκειμένου να του εντάξουμε μέσα στην αγορά εργασία και να κάνουν αυτό που πραγματικά του αρέσει. Κύριε Καθαράκη, πάμε λίγο και στο χρηστικό κομμάτι. Τώρα, αν γραφτεί κάποιο στο ΙΣΑΕΚ, το μιλητήριο τι προνόμια κερδίζει, έτσι, για να το πούμε και λίγο <σχερδίδι> με, το... <σχερδίδι> με τη χρηστική του ταμπακέρ. Τι θα κερδίσει. Πέρα από το ότι γίνεται μέλο ενό μεγάλου δικτύου, που είναι ένα επαγγελματικό δίκτυο από τη γέννησή του, γιατί το, το ΙΣΑΕΚ είναι ένα κομμάτι του επιμελητηρίου ουσιαστικά. Mm. Άρα βρίσκεται μέσα σε μια μεγάλη κοινότητα yeah. και είναι μέσα από αυτή τη δικτύωση, βρίσκεται ταυτόχρονα και σε μια διαβίου μάθηση ε, σταθερή. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει όλα τα σεμινάρια που γίνονται από το ΙΕΚ, από το ΚΕΔΙΒΗΜ mm. δωρεάν. Ah. Άρα δηλαδή ξεκινάει μια διαβίου μάθηση που δεν τελειώνει ποτέ. Το οποίο είναι μια παροχή που έχει αποφασίσει το επιμελητήριο, επειδή ε, λειτουργεί ω μη κερδοσκοπικό φορέα, να επανατοποθετήσει στην αγορά όλα τα έσοδα που έχει μέσα mm. από αυτή τη διαδικασία και να δώσει λοιπόν στα παιδιά αυτή την επιπλέον παροχή, που κάθε χρόνο γίνονται πάνω από 150 σεμινάρια, διαφορετικά από οπτικέ σύνε μέχρι ό,τι φανταστείτε στην Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί κοστίζουν τα σεμινάρια. Προφανώ. Το κόστο αυτό είναι πάνω από 2.500. Μόνο αυτό το κόστο των σεμινάριων. Βέβαια. Και το κέρδο πολλαπλάσιο. Και το κέρδο φυσικά είναι, είναι ανεκτήμητο. <laughs> λοιπόν, μια και τα συζητάμε εδώ, εγώ λέω να δεσμευτούμε τώρα μεταξύ μα πώ είμαστε, αφού δεν είστε και. είστε μια μη κυβερ... μη. μη... πώ το λένε, κερδοσκοπική εταιρεία. Λέω να δεσμευτούμε μεταξύ μα, να γνωρίσουμε στον κόσμο μερικέ τέτοιε ειδικότητε. Τι λέτε το επόμενο διάστημα, ε, Με πολύ χαρά. Να δούμε κιόλα. Ναι, όχι, είναι χαρά μα αυτό το πράγμα. Είναι να πληροφορήσουμε και τον κόσμο τι ακριβώ συμβαίνει. Τι κάνουμε εμείς, mm -hmm. ε, τι μπορούμε να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον ενδιαφερομένων παιδιών οι οποίοι θέλουν έτσι να ακολουθήσουν κάτι, θα λέγαμε πρωτότυπο για την mm. εποχή μα. έτσι. Ε, και να ωφεληθούν από όλη αυτή τη διαδικασία. Όταν λέτε στέλεχος διεθνούς εμπορίου, εννοείται εξαγωγέ να κάνουμε. Ακριβώς. Και όλο το κομμάτι που στηρίζει την εξαγωγική διαδικασία. Mm -hmm. Πολύ ενδιαφέρον. Εγώ τώρα επειδή είμαι λάτρε του χρηστικού κομματιού, θα συνεχίσω στο ίδιο μοτίβο και θα σα ρωτήσω, αν λοιπόν εγώ γραφτώ στο ΙΣΑΕΚ του Μιλητήριου Ιρακλείου. δύο ερωτήσει. Σε τι είδου περιβάλλον θα κάνω τα μαθήματα, σε τι είδου εργαστήρια και ποιοι θα με διδάξουν. Το βασικό. Ποιοι είναι οι καθηγητέ που θα έχω. Πολύ σωστή ερώτηση και βλέπω ότι παραμένετε στην ουσία. Το δεν μπορεί. Γιατί αυτό μας ανησύσει και μας από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε το ΙΕΚ. Δηλαδή η επιλογή μας ήταν να έχουμε ανθρώπους μέσα από την αγορά. Άρα αυτό δίνει δύο δυνατότητε. Η πρώτη είναι ότι τα παιδιά μαθαίνουν πράγματα τα οποία είναι απολύτω χρήσιμα και απαραίτητα στην αγορά μέσα από την αγορά. Και δεύτερον, ότι από την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, επειδή γνωρίζονται με στελέχη τη αγορά, είναι μέσα στην αγορά. Άρα η εξασφάλισή του με τα επαγγελματική είναι δεδομένη. δεδομένη. Άρα λοιπόν η πρώτη σημαντική παράμετρο ήταν ότι επιλέξαμε ανθρώπου για την εκπαίδευσή του που είναι μέσα από την αγορά. Η δεύτερη είναι ότι όλο ο εξοπλισμό είναι απόλυτα επαγγελματικό. Mm. Δηλαδή, ε, δόξα τω Θεώ, δεν υπήρχε ε, πρόβλημα στα έξοδα. Η υποδομή είναι πολύ ακριβή. Όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται. Mm. Δεν mm. τα τα έξοδα. Είναι δηλαδή. μέσα από την αγορά. <laughs> Ακριβώ. Άρα, είναι ο, ε, ο, ε, ο, ε, ο εξοπλισμό mm. που θα βρει ο εκπαιδευόμενο όταν θα βγει έξω στην αγορά εργασία. Mm. αυτά. Είναι χύτρε και δεν ξέρω εγώ. Καζάνια, είτε είναι οπτικέ σύνε και μετρητικά όργανα. Άρα λοιπόν ε, θα είναι έτοιμο, όπω γίνεται ας πούμε, αυτή τη στιγμή με τη σχολή Αρτοπία, τελειώνοντα του τέσσερι μήνε, το παιδί είναι έτοιμο να πάει σε ένα φούρνο και να δουλέψει. Mm. Όχι να μάθει να δουλέψει, mm. να μπει και να δουλέψει. Και τα μαθήματα γίνονται εδώ στην Αλικαρνασό. Τα μαθήματα γίνονται όλα στην Αλικαρνασό. Είναι απογευματινέ ώρε για να μπορούν οι άνθρωποι να δουλεύουν το πρωί. Κάποια τμήματα πιθανώ από να δουλέψουν και το πρωινά, να έχουμε mm. δηλαδή και αυτή τη δυνατότητα και η έμφαση πάντα είναι στο να εξυπηρετήσουμε την ανάγκη και τη αγορά και των μαθητών. Και είναι όλα διαζώσει τα μαθήματα. Θα μπορούσε δηλαδή κανεί να παρακολουθεί και ασύγχρονα. Είναι διαζώσει. Μα δίνει ο νόμο κάποιε δυνατότητε πλέον να κάνουμε κομμάτια εξ αποστάσεω. Έτσι κι αλλιώ εμεί μαγνητοσκοπούμε τι διαλέξει. Οπότε και να χάσει κάποιο μια διάλεξη έχει τη δυνατότητα. Αλλά το πρακτικό κομμάτι δεν μπορεί να υποκατασταθεί και εμεί έχουμε πολύ τέτοιο πρακτικό κομμάτι. Άρα, ναι, έχουμε και το εξ αλλά όλοι είναι πρακτική και είναι πάνω στα αντικείμενα μάθηση. Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε mm. κύριε Πρόεδρε ότι τι έχετε δουλέψει όλε τι πτυχέ, όλε τι παραδείγματα. Ναι, κοιτάξτε, είναι, σας λέω, υπάρχει η εμπειρία το σορευμένη τόσο χρόνων. Εμείς Εμεί αυτό δηλαδή το ΚΕΚ του, το ΚΕΔΙΒΙΜ και, και το ΙΣΑΕΚ, α πούμε, του Μελτιδίου Ιρακλείου ε, Σας Σα λέω 50 χρόνια ιστορία, δεν πρέπει να πάνε χαμένα. Okay. Νομίζω πρέπει να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο από ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό έτσι, και από την κοινωνία του Ηρακλείου κυρίω. Τέλεχο Διεθνού Εμπορίου. Διάλεξα. <laughs> <laughs> <και> Ή όσου μιλά, <μιλάσεις laughs> για τα πρακτικά. Εγώ κοιτάζω τον Αλέξανδρο. Πού θα πάμε, κατάλαβε. <laughs> <θα> σα ευχαριστούμε <laughs> πάρα πολύ <laughs> για την παρουσία σα εδώ. Σα έχω δεσμεύσει <laughs> ήδη, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. <laughs> θα επανέλθετε <laughs> για <laughs> να δούμε <laughs> πιο αναλυτικά. Και, και με πιο ειδικού ακόμα. Ναι, <laughs> 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 και με πιο ειδικού, ίσω και κανένα καθηγητή να μα πείτε ακριβώ πώ, τα πώ και τα γιατί να ξέρει ο κόσμο, αν επιλέξει να έρθει σα, τι θα αντιμετωπίσει, κύριε Καθαράκη. Με ευχαρίστηση. Θα ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.